και κύριοι, καλησπέρα σας. Δραματικές εξελίξεις στη γειτονική Βουλγαρία. Ο Πέταρ Μπλαντένοφ, πρόεδρος της χώρας, μετά την ανατροπή του Ζίφκοφ, παρετήθηκε αργά τη νύχτα από το αξίωμά του, ύστερα από έντονη λαϊκή πίεση και μια εντυπωσιακή αποκάλυψη σε βάρος του. Ο άνθρωπος που έδιωξε από την εξουσία τον σκληροπυρηνικό κομμουνιστή ηγέτη τον Ντορ Ζίφκοφ και οδήγησε τον περασμένο μήνα τη χώρα στις πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά από 40 περίπου χρόνια, έχασε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του από ένα σκληροπυρηνικό παραστράτημα. Μία βιντεοτενία που έγινε ευρέως γνωστή πριν από λίγες μέρες τον έδειχνε να δίνει εντολή στα τάγκς να κινηθούν εναντίον διαδηλωτών στις 14 Δεκεμβρίου. Η είδηση της παρέτησης του Μπλαντένοφ έγινε δεκτή με κραυγές χαράς από τους φοιτητές που απεργούν εδώ και 26 μέρες στο Πανεπιστήμιο της Σόφια. Το Αγροτικό Κόμμα της Βουλγαρίας, σχολιάζοντας την παρέτηση του Πέταρ Μπλαντένοφ, λέει σε ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για μια αξιοπρεπή απόφαση που ήρθε όμως λίγο καθυστερημένα. Εδώ και μερικά λεπτά ανεστάλλει η απεργία της Γενόπ ΔΕΗ, αφού αναστάτωσε τη ζωή στις μεγάλες πόλεις με τις εκτεταμένες διακοπές στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η ταλαιπωρία δεν πρόκειται να σταματήσει. Ορισμένοι κλάδοι εργαζομένων της ΔΕΗ αποφάσισαν να συνεχίσουν τον απεργιακό κλεφτοπόλεμο και μοιραία θα έχουν και άλλες διακοπές στο μέλλον. Σήμερα εξάλλου θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, στο οποίο κατέφυγε η διοίκηση της ΔΕΗ, ζητώντας να κηρυχθεί καταχρηστική η απεργία των εργαζομένων. Ταυτοχρόνως, εις βάρος των απεργών διενεργείται προκαταρτική εξέταση από τον εισαγγελέα εφετών Δημήτρη Τσεβά στην Αθήνα και τον εισαγγελέα κύριο Σταθόπουλο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απεργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Ας δούμε όμως το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου για τη στάση που θα τηρήσουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ στις προσεχείς ημέρες. Ύστερα από μαραθώνια συνεδρία των τεχνικών της ΔΕΗ, αποφασίστηκε πριν από λίγο η λήξη της 48 ώρες απεργίας σήμερα τα μεσάνυχτα, όπως άλλωστε και αρχικά προγραμματιστεί. Όμως οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ αποφάσισαν μια σειρά άλλων κινητοποιήσεων που αναμένεται να δημιουργήσουν σειρά προβλημάτων στο καταναλωτικό κοινό. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τεχνικών, κ. Φλώρος, επισημαίνει σχετικά. Δεν προβαίνουμε στην αποκατάσταση βλαβών που δεν ικανοποιούν τις στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Δεν επιβιβαζόμαστε σε αυτοκίνητα που τα οδηγούν τεχνίτες. Δεν αποκαθιστούμε βλάβες που δεν έχουν σχέση με νοσοκομεία, με στρατιωτικές μονάδες και αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο νόμο και που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 7 τον αριθμό που χαρακτηρίζονται σαν στοιχειώδεις. Το μεσημέρι εξάλλου συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή των Τεχνικών, η οποία αποφάσισε τον καθορισμό νέων απεργιών 24 ώρων ή και 48 ώρων και για τον λόγο αυτό ζήτησε το απόγευμα την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και δόθηκε ομόφωνα. Αύριο το πρωί θα γίνει και νέα συνεδρίαση της Ένωσης Τεχνικών με τις άλλες ομοσπονδίες της ΔΕΗ για την πραγματοποίηση από κοινού απεργιακών εκδηλώσεων την επόμενη εβδομάδα. Αν όμως η απεργία της ΔΕΗ έληξε έστω και με τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις της, μια άλλη ταλαιπωρία μας περιμένει στη μέση της εβδομάδας. Η ΓΕΣΕ ξαναρχίζει την απεργιακή της δραστηριότητα. Την Τετάρτη, 11 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική απεργία, η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ την Πέμπτη το κέντρο της Αθήνας θα παραλύσει από πανεργατικό συλλαλητήριο που διοργανώνεται στην πλατεία Συντάγματος. Πάντως την Τετάρτη στην απεργία της ΓΕΣΕ θα μετάσχουν, κλείνοντας τα μαγαζιά τους, τα μέλη της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Αναμένεται επίσης να εξαγγελθεί για την ίδια μέρα και 24 ώρη απεργία από την ΑΔΔ. Ιστορικές αποφάσεις στις εργασίες συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έληξαν απόψε στο Λονδίνο. Οι 16 ηγέτες αποφάσισαν να αλλάξει ο προσανατολισμός του ΝΑΤΟ σε καθαρά πολιτική κατεύθυνση. Αποφάσισαν ακόμη να ενταχθεί στη συμμαχία η Ενοποιημένη Γερμανία. Εντύπωση προκάλεσε η πρόσκληση που απίθυναν στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, την οποία ο Σοβιετικός ηγέτης αποδέχτηκε πριν ακόμη του κοινοποιηθεί επισήμως. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδος και της Τουρκίας, κ. Μητσοτάκη και Ακμπουλούτ. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν να προχωρήσουν οι χώρες τους σε ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο για την επίλυση των διμερών διαφορών. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε όμως τον Τούρκο ομολογό του ότι για να υπάρξει πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να προηγηθεί πρόοδος και στη λύση του Κυπριακού. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η συνάντηση αυτή. Αυτό επί το οποίο μείναμε σύμφωνοι είναι ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να αρχίσουν ένα ειλικρινή και σοβαρό διάλογο με στόχο να επιλύσουν τις διαφορές που τις χωρίζουν και να μπούμε σε μια νέα περίοδο φιλικής συνύπαρξης, συνεργασίας και να αποφύγουμε τις περαιτέρω τριβές και αντιθέσεις. Δηλώσεις όμως για τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρωθυπουργό έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού απόψε, λίγο μετά τις 11. Ο διάλογος που ζητούμε, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ουσιαστικός. Πιστεύουμε, συμπλήρωσε, να οδηγήσει εντός λογικού χρόνου σε αποτέλεσμα.
Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Τούρκο ομολογό του Γιλντιρί Μαλγκουμπουλούτ εξέφρασαν την πολιτική θέληση των δύο πλευρών να προχωρήσει ο διάλογος. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος εξάλλου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ικανοποιημένος. Ο κόσμος μπαίνει σε μια νέα εποχή ειρήνης, είπε. Όταν ο Γκορμπατσόφ καλείται στο ΝΑΤΟ, σημείωσε χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε καινούργια εποχή ειρήνης για τον κόσμο. Για κοινωνική αντεπανάσταση κατηγόρησε χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, την κυβέρνηση, μιλώντας σε γεύμα που παρέθεσε στους βουλευτές του κινήματος στο ξενοδοχείο Λίδρα Μάριοτ. Ο κ. Παπανδρέου προσέφερε πλήρη πολιτική κάλυψη στο απεργιακό κύμα, το οποίο χαρακτήρισε ξεσηκωμό του λαού. Κατά την ομιλία του, απέκλεισε επίσης κάθε δεχόμενο υποστήριξης οικουμενικών δημάρχων κατά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ο κ. Παπανδρέου επικέντρωσε όμως την επίθεσή του προς την κυβέρνηση στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό του στο Λονδίνο. Είπε ο κ. Παπανδρέου μεταξύ άλλων. Υπάρχει ένα θέμα που αναγνωρίζουμε ότι πράγματι πρέπει να λυθεί με μια διαδικασία νομική και είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Αλλά και από αυτού ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ή θα πάμε στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή στη Χάγη, ή θα υπάρξει ad hoc διαιτησία για την λύση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Το ακούσατε αυτό? Πάμε σε διαιτησία. Με ποιον διαιτητή, με ποιες εγγυήσεις? Για να παραδώσουμε και αυτό ακόμη, κύριε Μητσοτάκη. Υπογράφεται την Κυριακή το πρωί η νέα συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις. Τη νέα συμφωνία θα υπογράψουν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς και από αμερικανικής πλευράς ο Υπουργός Άμυνας Ντικ Τσένι. Ο κ. Σαμαράς θα έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου, τον κ. Χαγέλο Φλωράκη και ενδεχομένως τον κ. Κωστή Στεφανόπουλο. Ο κ. Τσένι έφτασε χθες το απόγευμα προερχόμενος από το Όσλο στην 126η πτέρυγα μάχης στο Ηράκλειο. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας επισκέφθηκε τη βάση των Γουρνών και στη συνέχεια μετέβη με την οικογένειά του στην Ελούντα. Σήμερα το πρωί ο κ. Τσένι θα επισκεφθεί την αμερικανική βάση στη Σούδα και το πρωί θα ξαναγηθεί στις αρχαιότητες της Κνωσού. Το βράδυ θα παραστεί σε δεξίους που παραθέτει προς τιμήν του στη βάση των Γουρνών ο διοικητής Ρίτσαρντ Λί με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ύστερα από ένα οκτάωρο περίεργης ανοχής, τα κλόμπι των αστυνομικών έδρασαν και πάλι στην αλβανική πρωτεύουσα για να ανακόψουν το κύμα της φυγής. 10.000 περίπου Αλβανοί συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ σε κεντρικό δρόμο των Τυράννων, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον αυταρχισμό της αλβανικής κυβέρνησης. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους που οδηγούν στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ξένες πρεσβείες. Κραδένοντας απειλητικά τα γκλόπς, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλύσουν τους 10.000 διαδηλωτές, οι οποίοι όμως αντιστέκονται γενναία. Το κύμα των χιλιάδων Αλβανών που εξακολουθούν να καταφεύγουν στις ξένες πρεσβείες και να ζητούν πολιτικό άσυλο συνεχώς διωγγώνεται. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο αριθμός των φυγάδων ξεπερνά τις 2.000. Μέσα όμως στις ξένες πρεσβείες στα Τύραννα εκτυλίσσεται ένα άλλο δράμα. Τα τρόφιμα και τα φάρμακα δεν επαρκούν γιατί δεν υπάρχει υποδομή για τόσους πολλούς ανθρώπους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Χαβιέ Πέρες Δε Κουεγιάρ, δήλωσε χθες ότι η αλβανική κυβέρνηση του έδωσε εγγυήσεις για την θετική εξέλιξη στο θέμα των Αλβανών φυγάδων. Τα Τύραννα όμως αρνήθηκαν να επιτρέψουν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Δυτική Γερμανία. Αυτό ανακοινώθηκε εχθές μετά τη συνάντηση που είχε ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών με τους πρέσβεις των τεσσάρων χωρών της ΕΟΚ. Η αλβανική κυβέρνηση κλειδωνίζεται και όπως επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών, εξετάζοντας την κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Βαρύτατους χαρακτηρισμούς σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αντίλαξαν κατά τη χθεσινή συνεδρία στον ΑΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσοβόλας και ο βουλευτής κατήγορος της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Ανδρεουλάκος. Είστε κόμμα λοποδητών, είπε από την εισαγγελική έδρα ο κ. Ανδρεουλάκος, ενώ ο κ. Τσοβόλας θυμήθηκε τη δήλωση πόθεν έσχενς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ας δούμε όμως τους διαξηφισμούς που θύμιζαν από χειρότερες μέρες της Βουλής, όπως τις κατέγραψε η κάμερα του Mega Channel που ήταν εκεί με την Έννη Μαγιάση. Όχι, εσείς να μου πείτε για το πόθεν έσχεσαι του κυρίου Μητσοτάκη. Να μου πείτε για το πόθεν έσχεσαι του κυρίου Μητσοτάκη. Και για το ότι... Δεν πρόκειται για έντονότατους πολιτικούς διαξηφισμούς και ιδιαίτερα ηχηρές αντεγκλήσεις στην Βουλή, αλλά στον χώρο του Ειδικού Δικαστηρίου σήμερα το μεσημέρι μεταξύ του μάρτυρα υπερασπίσεως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κυρίου Δημήτρη Τσοβόλα και του κατηγόρου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Απόστολου Ανδρεουλάκου. Μπαράζ πολιτικών επιθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα όταν ο κύριος Τσοβόλας, αναφερόμενος στην παραπομπή του κυρίου Αθανασόπουλου και των συγκατηγορουμένων, του είπε: Πάμε για τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού του καλοκαιριού. Οι οποίοι αποδεικνύουν ότι βάζουν πάνω απ' όλα το κομματικό. Να μου πείτε για το πόρο όλα και σας πάω. Το κυρίο Μητσοτάκη.
και για το... Λοιπόν, μη με αναγκάσετε να διακόψω. Γιατί δεν επιτρέπομαι στους ανέντιμους να λέει τους έντιμους ανέντιμους. Κοιτάξτε. Όταν μου λέει αλήτες και κλέφτες, δεν μπορώ να δεχθώ τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την τάξη είπε: σας παρακαλώ, μην ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Ο κύριος Τσοβόλας κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι η συγκάλυψη της υποθέσεως του Καλαμποκίου αποφασίστηκε το 1986 από κυβερνητικό τότε κλιμάκιο χάρη και μόνο του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος. Στην συνέχεια είπε ότι και η κυβέρνηση Τζανετάκη πήρε μια απόφαση η οποία επανελήφθηκε και επί κυβερνήσεως κυρίου Γρήβα με τις οποίες αποφάσεις κόντρα στο κοινοτικό δίκαιο δώσανε στους ευρωβιομήχανους τα 2,5-3 δις. Ο κύριος Αθανασόπουλος ρώτησε τον κύριο Τσοβόλα. Ο φάκελος της Κύπρου γιατί πήγε στο αρχείο. Όπα. Πέστε γιατί πήγε στο αρχείο. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Τσοβόλα. Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσαν οι συναλλαγές κατά τη χτεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ύψος των συναλλαγών έφτασε τα 12 δισεκατομμύρια δραχμές, όσος ήταν ο τζίρος του χρηματιστηρίου ολόκληρο το 1985. Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών πριν τη χθεσινή συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί την προηγουμένη εβδομάδα με 7,9 δις δραχμές. Και άλλες πλευρές είχε η υπόθεση του καθηγητή της Γυμναστικής Ακαδημίας που συνελήφθη με το φακελάκι των 100.000 δραχμών στο χέρι. Ο ιδιόμορφος καθηγητής παρέδιδε μαθήματα ανατομίας με το δικό του στυλ. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αυγερόπουλου. 22 ολόκληρα χρόνια ο καθηγητής ανατομίας κ. Δημακόπουλος δίδασκε στη Γυμναστική Ακαδημία το μάθημά του με τον δικό του τρόπο. Κάπου μπέρδευε όμως την ανατομία με το σεξ, υποστηρίζουν οι φοιτητές, και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στο μάθημά του. Πες μου, παιδί μου, τους μύες του Πυρηναίου. Απαντάει η κοπέλα, λέει τους μύες του Πυρηναίου. Πες μου, παιδί μου, πώς θα γυμνάσουμε τον ισχυροσυραγκώδη μύ. Ο ισχυροσυραγκώδης μύς, λέει η κοπέλα, είναι ο μύς της στήσεως του πέους. Και αφού το απάντησε η κοπέλα, τη ρωτάει πώς θα γυμνάσουμε, παιδί μου, αυτό το μύ. Στη Γυμναστική Ακαδημία όμως ήταν κοινό μυστικό και κάτι άλλο. Πριν ακόμα σκάσει η βόμβα για το φακελάκι των 100.000 δραχμών και πιαστεί προχθές επαυτοφόρο μετά την καταγγελία δύο φοιτητριών, της Κρινάνθης Κδοντέλη και της Αθηνάς Ζημάρη, ο καθηγητής, λένε οι φοιτητές, ότι είχε αναγάγει σε βιομηχανία τα φακελάκια για να τους περνάει στο μάθημα. Η σύγκλητος μάλιστα του είχε αφαιρέσει το διδακτικό και εξεταστικό δικαίωμα, αλλά αυτός εξακολουθούσε να εξετάζει στο ιατρείο του αυτή τη φορά, απειλώντας όσους δεν προσέρχονταν ότι θα τους κόψει όταν θα επανέλθει. Οι περισσότερες αρκετές κοπέλες όταν πηγαίνανε να δώσουν, αν και το ξέρανε το μάθημα και υπήρχε περίπτωση να τις περάσει, δεν τις πέρναγε, επειδή στρογγυλός κάπου ήθελε άλλα πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημακόπουλο, χωρίς όμως να το κατορθώσουμε. Πάντως, ο καθηγητής στον ανακριτή χθες μίλησε για πλεκτάνη και υποστήριξε ότι οι δύο φοιτήτριες τον εκδικήθηκαν γιατί ήταν ιδιαίτερα σκληρός στο μάθημά του. Οι συναδελφοί του όμως, με τους οποίους σήμερα μιλήσαμε, τον καταδικάζουν. Σαφέστατα αποτελούν ενέργειες οι οποίες πλήττουν το κύρος του ακαδημαϊκού δασκάλου, πλήττουν το κύρος του τμήματος, του πανεπιστημίου γενικότερα, τα ακαδημαϊκά ήθη. Με καθυστέρηση ενός μηνός, το Σοβιετικό Πρακτορείο Δύσων ΤΑΣ ομολόγησε χτες ότι στις εθνικιστικές ταραχές τον περασμένο μήνα στην Κυργυσία σκοτώθηκαν 197 άνθρωποι, τραυματίστηκαν πάνω από 1.000 και άλλοι 400 αγνοούνται. Οι συγκρούσεις μεταξύ Κυργυσίων και Ουσμπέκων ξέσπασαν στην Δυτική Κυργυσία στις 4 Ιουνίου. Οι κάτοικοι των δύο πυκνοκατοικημένων Σοβιετικών Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας μάχονταν 10 ολόκληρες ημέρες για ένα κομμάτι γης στη Μεθόριο. Το ΤΑΣ αναφέρει ότι η εθνικιστική ένταση δεν έχει υποχωρήσει σε ορισμένες περιοχές. Πολλοί Κυργύσοι επιχειρούν να ξαναμπούν στο Ουσμπεκιστάν, όπου έχουν αφήσει τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους. Η όλη κατάσταση θυμίζει πυρίτιδα αποθήκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του ΤΑΣ. 15 άτομα σκοτώθηκαν σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Χιούστον του Τέξας, που συγκλονίστηκε χθες τα ξημερώματα από ισχυρή έκρηξη. Ήταν σαν ένας πύραυλος που έσκασε λίγο μετά την εκτόξευσή του. Η βιομηχανική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες και τεράστιες μπάλες καπνού σκοτίνιασαν τον ουρανό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από 4 ώρες. Οι 17 νεκροί ήταν τόσο άσχημα παραμορφωμένοι που κανένας δεν μπόρεσε να τους αναγνωρίσει αμέσως. Μέχρι αυτή την ώρα τα αίτια της ισχυρής έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε να περάσετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα σας. Σαββατοκύριακο με λιακάδα και πολύ ζέστη προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Σήμερα Σάββατο όλη η χώρα θα έχει αίθριο καιρό και μόνο στην Ήπειρο και στη Μακεδονία θα συννεφιάσει και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θάλασσα σε όλα τα πελάγη θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 15 μέχρι 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 μέχρι 37 βαθμούς, ενώ στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές από 19 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Ο ίδιος χερός θα επικρατήσει και την Κυριακή. Λιακάδα θα έχει σήμερα και η Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θάλασσα στο Σαρονικό και το Νότιο Εβοϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παράκτιες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τοπικές συννεφιές μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.